φάση απάτσικε, σαν να κερδιστικούδη. Αλλά τα καπάκια δυνατίσματο. Ναι, ναι, είχε θέμα. Για πε. Λοιπόν, ανέβασε φωτογραφία ότι έβλεπε την ταινία στο σπίτι με τι δύο φίλε σου, Νάση Παραδεισανού και Πολυξένη Καραμίλη. Οι άλλοι απλώ θα θέλαμε να ήταν εκεί, δεν ήταν. Είναι Θεσσαλονίκη πολύ. Αυτό θα σε ρωτούσαμε. Η Νάση το έχει δει 15 φορέ κατά γέλο. Και μαζί το έχετε δει. Και μαζί το είδατε μία φορά. Μια χαρά. Μια πρώτη φορά το είδα. Ενθουσιάστηκε. Θα σα πω ότι εγώ δεν είχα σκοπό να δω ταινία. Πήγε ο Γιώργο να φέρει κάτι άλλο στο σπίτι. Και την έφερε ο Γιώργος στο σπίτι. Τη συνάντησε στον δρόμο. Ναι, γιατί του λέω πάρε και μία για μένα και μου τη διάλεξε. Και μετά την ταινία τι έγινε. Τι έγινε. Δεν ξέρω. Εγώ έδωσα τα 50 όνειρα τη ζωή μου. Δεν σε ξύπνησε η Φεούλα μετά. Όχι βέβαια. Ανέβηκε με τα φούξια. Δεν ανέβηκε πάνω μετά. Έτοιμη. Ορεξάτη. Εγώ ανέβηκα. Καλύτερα να μπορώ εντελώ στοιχεία πάνω του. Δεν το μωρό έφταγε τώρα. Το μωρό εννοείται. Η ταινία που σου φάνηκε. Πολύ ωραία ταινία. Μου άρεσε που. Η πρωταγωνίστρια δεν είναι, δηλαδή ενώ είναι όμορφη, δεν είναι ούτε πλαστικοποιημένη, ούτε κάτι το ιδανικό. Δηλαδή είναι μια όμορφη κοπέλα, πολύ σώμα. Φυσική. Μου άρεσε το παραμύθι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Απλώς αυτός έχει πολλά ψυχολογικά θέματα. Πολλά. Είχε αυτός τώρα. Πολλά. Προφανώς έχει πολλά. Η ταινία την λένε ότι το δεύτερο θα είναι λίγο πιο σκληρό. Η ταινία την κατηγορήσαν ότι είναι Άρλεκιν και όχι το σαν το βιβλίο. Ναι, ναι. Το δεύτερο όμως λέει θα είναι σκληρό. Εντάξει, έχει κάποιες εικόνες, δηλαδή εκείνο στο. Εγώ του είπα τη Νάση το βλέπαμε, αυτό το δωμάτιο αν το άνοιγε. Κάποιο εγώ θα έβγα τρέχοντα. Σκιάζεται που το βλέπω. Και μετά η απορία μου ήταν το δωμάτιο αυτό ποιο το καθάριζε. Γιατί αυτό είχε μόνο το κλειδί. Γιατί 15 γυναίκες λέει ήταν μένανε μαζί του. Το δωμάτιο εκείνο που είχε μόνο αυτό το κλειδί. Ποιο το καθάριζε. Είναι είναι και λίγο τρομακτικό που έκανε. Έλα, Λεάνα, καλή. Όχι, θέλω να δω και τη φωτογραφία τη, τα ανοίγματα τη σταμάτια.